θα πάμε στην Αγία Γαλήνη, σωστά, Αγία Γαλήνη. Θα πάμε στο Ρέθυμνο. Δεύτερη, back-to-back, σύνδεση ζωντανή. Τον κύριο Φουντιδάκη Μανώλη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αγίας Γαλήνης, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για όλη την προσπάθεια που κάνετε να αναδείξετε τον τόπο μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε βήμα σε ανθρώπους, ειδικά μέσα σε μια περίοδο καλοκαιριού που προσπαθούν, που αγαπούν τον τόπο τους, που έχουν προσδοκίες, που κυνηγούν το καλύτερο για την περιοχή τους. Για πείτε μας λίγο, το σκηνικό στην Αγία Γαλήνη πώς έχει διαμορφωθεί? Κοιτάξτε, σίγουρα φέτος η σεζόν είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι. Ξεκινήσαμε με μεγάλες προσδοκίες. Παρόλα αυτά δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Που έχει σώσει όμως το παιχνίδι η εγχώρια αγορά, ο ντόπιος που λέμε, από όλη την Κρήτη δεχόμαστε επισκέπτες και αυτό είναι πολύ παρήγορο και ενθαρρυντικό για να συνεχίσουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι έχουμε βάλει ένα τίτλο «Ταξίδι στην ιδηλιακή Αγία Γαλήνη». Το πλάνο, το φόντο από πίσω που έχετε είναι από τα πιο όμορφα που έχουμε βγάλει στην εκπομπή. Πρέπει να το πω ακριβώς αυτό, να με βοηθάει και ο Δημήτρης, ο σκηνοθέτης. Δεν ξέρω. Η εικόνα νομίζω, η εικόνα δεν χωρά λέξεις και δεν χωρά σχολιασμό. Σίγουρα η Αγία Γαλήνη βρίσκεται έτσι γεωγραφικά στο μέσον της Νότιας Κρήτης. Είναι ένας πολύ έτσι, ιστορικός προορισμός τουριστικός. Τα καταλήμματα είναι σε υψηλά επίπεδα, όπως και η εστίαση, όπως όλα τα καταστήματα, και η διάθεση του κόσμου προς τον επισκέπτη είναι πάρα πολύ καλή και φιλόξενη. Φροντίζουμε τον τόπο μας, αγαπάμε τον τόπο μας, προσπαθούμε γι' αυτόν και θέλουμε το καλύτερο και για εμάς που ζούμε εδώ, αλλά και για τους επισκέπτες. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα ο Ιούνιος πώς κινήθηκε και αν υπάρχουν κρατήσεις βέβαια εκεί στα καταλήμματα της περιοχής για το επόμενο δίμηνο. Είναι νωρίς? Όχι. Έχει δείξει αυτή τη στιγμή. Εάν συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο, θεωρώ θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Ο Ιούνιος πήγε, ήταν διστακτικά τα πάντα και ο κόσμος. Έχει αρχίσει, δούλεψε καλά ο Ιούνιος και σας είπα ειδικά τα τριήμερα Σαββατοκύριακα από ντόπιους και πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες που αγαπάνε τον τόπο και έρχονται με κάθε κόστος και με κάθε τρόπο. Από το εξωτερικό, από Γερμανία, βέβαια. Έχετε Γερμανία, και εσωτερικό κύριος. Τουρισμό και εκεί στην Αγία Γαλήνη? Πάρα πολύ, από όλη την Κρήτη έχουμε κόσμο που μας επισκέπτεται, κυρίως Σαββατοκύριακα. Ναι. Το τρίμερο η πληρότητα άγγιζε το 100% του Αγίου Πνεύματος. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ η πρόσβαση, ο καινούριος δρόμος από το Ηράκλειο, βελτιώνοντας έτσι και το χρόνο. Μάλιστα. Αρκετά και είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή εξέλιξη. Έχουν ανοίξει εκεί καταλήμματα, εστίαση, όλα, η ανεμπόριο είναι ανοιχτά. Έτσι. Και σας θυμίζω ότι τα καταλήμματα είναι μεσαίου μικρού μεγέθους, οπότε είναι ένας προορισμός και με την πανδημία που αρέσει ο κόσμος να. Ναι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο καύσωνας επηρέασε την περιοχή σήμερα? Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες σίγουρα, ο κόσμος είναι ακόμα στην παραλία. Τώρα μπορεί να δείτε κιόλας. Αλλά είναι και αυτά στο πρόγραμμα, είναι καλοκαίρι, οπότε είναι εντάξει, κατανοητό και για όλους. Κύριε Φουντιδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μας μεταφέρατε την εικόνα από την όμορφη Αγία Γαλήνη. Ευχόμαστε βέβαια το δίμηνο όλα να πάνε καλά. Και στις προκρατήσεις και στις κρατήσεις. Τα μηνύματα που με ρωτήσατε λίγο πριν, ναι, είναι πάρα πολύ καλά και αισιόδοξα. Είναι θετικά. Εάν δεν υπάρξει κάτι συνταραχτικό, μήνα με το μήνα θα είναι καλύτερα. Δηλαδή φτάνουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο με πολύ μεγάλες πληρότητες. Μάλιστα. Ειδικά Οκτώβριο. Κύριε Φουντιδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όποτε θέλετε, μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε και να τα πούμε και από κοντά. Χαρά μας, εννοείται. Και εσάς και το συνεργείο, όλη μας την ομάδα. Να είστε καλά, κύριε Φουντιδάκη, χαρά μας. Να είστε καλά, λοιπόν.